Πρέπει να σας πω ότι έχω μια πληροφορία εδώ και ώρα, αλλά δεν θα πω όνομα. Υπάρχει πληροφορία για το ότι έφυγε από τη ζωή ένας ναι, μεγάλος, είναι ένα μακάβριο. Ένας και... μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης. Ναι, Μανώλη, είναι ένα μακάβριο fake news. Ίσως το είναι χειρο... fake news, ε? Το πιο άθλιο και όχι μόνο είναι αυτό, αλλά ο κύριος Κώστας Γαβράς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Α, χαίρομαι, το ακούω αυτό. Εμείς να δεις. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε αυτό. Παιδιά τον κύριο Γαβρά. Κύριε Γαβρά. Ναι, σε ακούω. Εμείς σας ακούμε. Και χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε. Από τη μια οργιζόμαστε για την αθλειότητα αυτή και από την άλλη βεβαίως και είναι και το κυρίαρχο. Χαιρόμαστε που είναι fake news το γεγονός ότι φύγατε από τη ζωή. Δεν υπάρχουν πια αυτά δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εμείς να δείτε. Κάποιος έκανε ένα καλαμπούρι που είναι κακής ποιότητας. Πώς βγήκε αυτό κύριε Γαβρά. Εσείς πότε το πληροφορηθήκατε, δηλαδή σας πήραν τηλέφωνο, σας είπαν αν ζείτε ή το είδατε το θάνατό σας δημοσιευμένο ας πούμε. Ναι, μπορούσανε γιατί εμεί στο Υπουργείο και παντού όλος ο κόσμος δημοσιεύχανε το τηλεφωνό μου στην Αθήνα. Μπορούσα να πρώτα τηλεφωνή στην οικογένεια. Ναι, εσείς πώς το πληροφορηθήκατε ότι πεθάνατε. Εγώ κάποιος συνάδελφό, μια συνάδελφό σας τηλεφώνησε. Μάλιστα. Και... εκεί πληροφορηθήκατε ότι κυκλοφορεί η είδηση του θανάτου σας, κύριε Γαβρά. Ναι, εγώ πολύ ευτυχή γιατί η συνάδελφος τηλεφώνησε. Ήταν τόσο ευτυχισμένη που, γελάμε, αλλά... που είμαι ζωντανός και είμαι και εγώ ευτυχισμένος μαζί της. Είστε ακόμα στην Ελλάδα, πάντως κύριε να πω κάτι. Όχι, δεν είμαι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν site που το γράφουν ακόμα, είναι, μην το δείξω τώρα. Υπάρχει site που έχει αυτή τη στιγμή στην πρώτη του σελίδα έκτακτη επικαιρότητα, πέθανε ο Κώστας Γαβράς. Εσύ το βλέπω, το διαβάζω. Ναι, τα ακούσατε αυτό που είπε ο Κώστας. Ελληνικά site, έτσι. Κύριε Γαβρά. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί δημοσιογραφία μιλάμε μερικές φορές, έτσι. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, κύριε Γαβρά, και είστε εδώ μαζί μας στην ΕΠ, και αν μπορούμε να έχουμε και μια φωτογραφία, παιδιά, βεβαίως βγήκε έκτακτο αυτό του κυρίου Γαβρά. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, μάλιστα τα site, αρκετά site επιμένουν ότι πέθανε ο Κώστας Γαβράς και μάλιστα με έκτακτη είδηση, κύριε Γαβρά. Ακούστε, είναι αυτά τα περίεργα πράγματα, ξέρετε, με τα νέα. Σήμερα γίνεται. Πατούν στον κόσμο αυτά τα αστεία και αμέσως γίνονται αλήθειες για τουλάχιστον για μερικές σήμερες. Είναι λίγο περίεργο. Εκείνο που είναι περίεργο ότι πολλοί δεν τα απολυθαίνουν τα νέα. Όπως κάνατε εσείς για παράδειγμα, τηλεφωνήσατε αμέσως εδώ, σας απείλησα και τα πράγματα ήταν ίση καθαρά. Να ρωτήσουμε για την ταινία μας τώρα, είναι ή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Να ρωτήσουμε λίγο για την ταινία που ετοιμάζει ή δεν είναι η κατάλληλη. Όχι, δεν έχεις και κάθε μέρα τον Κώστα Γαβρά μαζί σου. Να βρούμε μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για ταινίες. Εντάξει. Να ρωτήσουμε μόνο το εξής. Η ταινία θα κυκλοφορήσει πριν τις ευρωεκλογές ή μετά από τις ευρωεκλογές, κύριε Γαβρά. Ακούσατε, κύριε Γαβρά, την ερώτηση. Δεν άκουσα καλά, όχι. Αν η ταινία θα κυκλοφορήσει πριν ή μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό μόνο. Ναι, σας ακούω. Έχω τηλέφωνο που τώρα συνεχίζει να μου τηλεφωνήσει. Τώρα ναι, σας εξακολουθώ να σας τηλεφωνήσω κατά συλληπιτήρια. Κύριε Γαβρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά μας και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να διατηρείτε πάντα και το χιούμορ σας. Εκτός των άλλων, σας άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση και ανακούφιση το ότι γελάτε κιόλας και τα διασκεδάζετε όλα αυτά. Και ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα μαζί μας για πολύ περισσότερο χρόνο. Και βλέπω και άλλο site εδώ ναι, που λέει ότι. Καλό σας απόγευμα. Μισό λεπτό να μιλήσουμε με τον κύριο Γαβρά. Καλό σας απόγευμα. Ορίστε. Πέρασα 2 μήνες στην Ελλάδα. Ναι. Σαν του ίσως και βλέποντας επίσης και είμαι πάρα πολύ καλά, σας το βεβαιώνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γαβρά. Ωραία, γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια στα τηλεφωνήματα και στις διαψεύσεις. Είχε πάει και στο γονιό του στην Αρκαδία όταν ήρθε.